Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Τι γίνεται, πώς είστε? Καλά, προετοιμαζόμαστε λίγο για το παιχνίδι το σημερινό. Σημαντικό παιχνίδι, εντάξει, ένα παιχνίδι στην Ευρώπη. Πρέπει να προκριθούμε στους ομίλους του Champions League. Πολλοί λένε ότι αν καταφέρετε να περάσετε την τουρκική ομάδα θα είστε με το 1,5 πόδι στους ομίλους. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περιμένετε στην επόμενη φάση. Είναι έτσι ή είναι μύθος και αυτό? Ισχύει, εν μέρει είναι ισχύει. Βέβαια το επόμενο ζευγάρι είναι πολύ πιο χαμηλή δυναμικότητα από τους Τούρκους ή ακόμα και τους Ούγγρους που παίξαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Το σίγουρο είναι ότι το πρώτο παιχνίδι το σημερινό είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι στην έδρα μας, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Οπότε την επόμενη εβδομάδα να σφαγίσουμε την πρόκριση εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα τον επόμενο γύρο θα το σκεφτούμε όταν έρθει η ώρα. Απλά νομίζω ότι αξίζει αυτή η ομάδα, αξίζει ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στους όμιλους όπως και πέρσι. Κάποιος που δεν έχει παρακολουθήσει τα παιχνίδια βλέπει ένα παιχνίδι με τους Ούγγρους που ο ΠΑΟΚ κάνει εξαιρετική εμφάνιση. Μιλάω για το δεύτερο παιχνίδι στο ΠΑΟΚ Sports Arena και μετά χαμένα δύο σετ στην Κομωτινή. Είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια, η προσέγγιση είναι διαφορετική. Είναι μάλλον ότι δίνεται βάρος στην Ευρώπη σε πρώτη φάση περισσότερο. Είναι ότι είναι καινούργια ομάδα και ψάχνουν όλοι τους ρόλους της. Πώς ακριβώς το βλέπεις εσύ? Νομίζω ότι είναι συνδυασμός όλων. Και η ομάδα είναι καινούργια και ήρθαν από τα νέα παιδιά. Και να παίζει σε τέταρτη Σάββατο συνέχεια με δυνατά παιχνίδια στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα, θα πρέπει να έχεις κάνει ένα προγραμματισμό ώστε να μπορέσεις να τα απεξέλθεις. Νομίζω η ομάδα ακόμα δεν έχει δείξει πραγματικότητα σε αυτό. Το παιχνίδι στην Κομωτινή μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερο. Ήταν μια αναφρότητη ομάδα. Ξεκινήσαμε κάποιο παιχνίδι, αλλά από εκεί και πέρα η Κομωτινή ανέβασε την απόδοσή της. Νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της ομάδας. Και η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη και στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα. Επειδή το ζήσαμε στο ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα με το Τετάρτη Κυριακή και προκριματικά, δεν είναι σχεδόν αδύνατο να έχεις τον ίδιο βαθμό συγκέντρωσης στις εγχώριες υποχρεώσεις και παράλληλα σε μια προσπάθεια να μπει ομάδα σε ομίλους Champions League. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο? Σίγουρα είναι δύσκολο. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι μια ομάδα προσπαθεί να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, να αλλάξει κάποια σχήματα. Σε αυτές τις αλλαγές μπορεί και να χαθούν ένα-δύο σετ, αλλά σίγουρα επειδή είμαστε καλύτερη ομάδα και καλύτερες μονάδες, κερδίζουν τα παιχνίδια. Νομίζω ότι έτσι κάπως θα πάει το πρωτάθλημα. Πέρσι και πέρσι που παίξαμε στους ομίλους της Champions League που για ένα-δύο σετ δεν περάσαμε στους 16 που θα ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και με τη δυναμική που έχει φέτος και με τα παιδιά που έχουν έρθει και τα παιδιά φυσικά που έχουν μείνει από τις προηγούμενες χρονιές μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτά και να φέρουμε περισσότερα παιχνίδια της Champions League στο παλατάκι. Είναι το καλύτερο ρόστερ του ΠΑΟΚ? Ξέχωρα το τι θα πετύχει στη διάρκεια, το τι επίπεδο χημίας θα έχει η ομάδα, το αν θα συνδεθούν τα χαρακτηριστικά, είναι το καλύτερο ρόστερ? Είναι η τέταρτη μου χρονιά στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι ατομικά. Η διοίκηση έκανε μια καλή προσπάθεια. Έχει φέρει κάποιους παίκτες με αξίας. Σε συνδυασμό με τα παιδιά τα οποία γνωρίζουμε την ομάδα και έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία και στο ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι ναι, φέτος αξίζει ο ΠΑΟΚ από την αρχή να είναι στην κορυφή και να παραμένει μέχρι το τέλος. Θάνο, τους Τούρκους έχετε μελετήσει, έχετε κάνει προφανώς το σκάουτινγκ να υποθέσω. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια για αυτούς, τι να περιμένουμε? Και μου έκανε τεράστια εντύπωση γιατί αποτελούνται μόνο από Τούρκους αθλητές, έτσι δεν είναι? Ναι, ισχύει. Είναι μια ομάδα που δεν έχει ξένους παίκτες. Παρ' όλα αυτά όμως έχει διεθνείς παίκτες με την ομάδα της Τουρκίας. Έχουν παίξει με αρκετούς από αυτούς πολλές φορές αντίπαλοι με την εθνική ομάδα. Έχει κάποιους έμπειρους παίκτες, έχει και κάποιους πιο νέους. Δεν είναι, παρόλο που δεν έχει ξένους παίκτες, είναι μια μορφή της εθνικής Τουρκίας με νομίζω 4 με 5 παιδιά από τα 7 που παίζουν από την εθνική τους ομάδα. Άρα να περιμένουμε δηλαδή όχι τόσο μεγάλο ταλέντο, αλλά πολύ μεγάλη συνοχή από αυτούς. Γιατί προφανώς είναι και παιδιά σίγουρα, που έχουν από τις μικρές εθνικές μαζί κτλ. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Περιμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι. Έτσι μας αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω αυτά είναι πολύ ωραία παιχνίδια για να παίζεις. Ιδίως σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο στο Παλατάκι με τον κόσμο μας να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους και να τους κερδίσουμε. Θα μου έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη κουβέντα μετά από μια υπόδειξη διαιτητική στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εγώ το είδα ξαφνικά σαν έκρηξη, δεν κατάλαβα τι έγινε γιατί πολλές φορές έχουμε δει ένα λάθος φύριγμα. Θεωρείς ότι δημιουργείται μια ένταση γύρω από το πρωτάθλημα λίγο ακραία? Σίγουρα, για μένα είναι
Ακραία για διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί αν αυτό το λάθος είχε γίνει σε διαφορετικό σημείο του παιχνιδιού, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Δεύτερον, γιατί γνωρίζω κυρίως τον πρώτο διαιτητή, που είναι πολύ καλός διαιτητής, νομίζω ότι σίγουρα ήταν ένα μεγάλο λάθος. Σίγουρα η ευθύνη είναι και στη Λίγια που θα έπρεπε να κάνει τη συμφωνία της, να υπάρχει το VAR, ώστε αυτή τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε καν, θα υπήρξε το βίντεο και θα είχε δοθεί ο πόντος του Παναθηναϊκού έτσι όπως έπρεπε. Πυροδοτήθηκα πολύ ατμόσφαιρα, νομίζω χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο, γιατί τέτοια λάθη συμβαίνουν συνέχεια. Εμείς αντιμετωπίζουμε και επόπτες κάνουν λάθη και απλά σε αυτό το παιχνίδι, στην αρχή του πρωταθλήματος, δόθηκε έτσι μια πολύ μεγάλη έμφαση. Εμείς το ποδόσφαιρο θεωρούμε, γιατί ποδοσφαιρικοί είμαστε κατά βάθος, κυρίως μάλλον, ότι το VAR δεν μπήκε γιατί κάποιοι δεν βολεύονται από αυτό. Το ίδιο ισχύει και στο βολέι. Νομίζω ότι το VAR στο βολέι θα βοηθούσε μάλλον, γιατί εμείς που έχουμε παίξει τα πυροσβεστικά και τα λοιπά στην Ευρώπη υπάρχει, βοηθάει πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Γιατί η ταχύτητα της μπάλας είναι τόσο μεγάλη που όντως κάποια στιγμή είναι πολύ δύνατο να ακολουθήσεις και το replay είναι ξεκάθαρο. Και από τη στιγμή που μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε ομάδα κάποιες φορές μέσα στα σετ, δηλαδή νομίζω είναι δύο φορές, και από τη στιγμή που δικαιώνεσαι παραμένει να έχεις δύο φορές να ζητήσεις το VAR, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο μπορεί να αλλάξει το αγώνα, μπορεί ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το χάσει να το έχει κερδίσει. Έτσι, σε κωδικά σημεία παίρνει το πόντο από εκεί που τον έχει χαμένο. Αλλά δηλαδή είναι τουλάχιστον αφέλεια ή δόλος το να μην έχεις VAR. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν μπορεί να είναι τόσο αφελής. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Κοιτάξτε, η Λίγκα το έθεσε ότι ήταν οικονομικό το θέμα, ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα οικονομική ώστε να η Λίγκα να αγοράσει αυτό το σύστημα. Νομίζω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί θα μπορούσε να βρεθεί ένας χορηγός ή να κοπούν κάποια χρήματα από την επιδότηση ώστε να πάρθει αυτό το και έτσι το πρωτάθλημα όμως να γίνει και πιο ανταγωνιστικό και φυσικά και να είναι και πιο ρεαλιστικό και πιο αντικειμενικό. Και με λιγότερη τοξικότητα γύρω-γύρω. Γιατί εκεί καταλήγει. Ακριβώς. Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Καλή τύχη στην ομάδα. Φαντάζομαι, Θάνο, περιμένετε παραπάνω κόσμο από ότι με τους όγκους, δεν είναι σημαντικό μάτς και τη χρειάζεται και τη βοήθεια του κόσμου. Σίγουρα, σίγουρα. Και τα παιδιά που έχουν έρθει φέτος δεν γνωρίζουν, δεν έχουν δει είτε ως αντίπαλοι είτε καθόλου τη μεγάλη ατμόσφαιρα την οποία δημιουργείται στο παλατάκι με τον κόσμο μας. Περιμένουμε τον κόσμο και είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει. Ωραία. Ευχαριστούμε, Θάνο. Καλή επιτυχία και σήμερα και συνέχεια της χρονιάς. Να είστε γερός. Καλή συνέχεια. Καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Θάνο Τερζή, τον Πασαδόρο του Δικεφάλου.